Τη δημοκρατία του Κλισθένη, του Σόλωνα και του Βατάτζη δεν την είχαμε ποτέ. Η δημοκρατία πέθανε το 366 π.Χ. Ενώ γεννήθηκε το 507 από τον Κλισθένη. Τι σημαίνει η δημοκρατία? Δημοκρατία λοιπόν σημαίνει κράτος δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων, κράτος κλήρωσης και... Λοιπόν, μας φορέσανε μία μάσκα για να αποδείξουν ότι δεν είμαστε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Βεβαίως είναι μόνο κατ' εικόνα. Δεν είναι κατ' ομοίωση. Όπως έλεγε ο Μέγας Νεκτάριος, ο Άγιος Νεκτάριος, στα ηλίσια παιδεία, δηλαδή στο παράδεισο, πάει μόνο το δύο της φυλής. Μόνο το δύο της φυλής, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος. Τη αρχαία Ελλάδα, γνωρίζουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία και ξέρουμε ότι πρέπει να γυμνάζουμε και το σώμα μας και το πνεύμα μας μαζί. Μπράβο. Διότι όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι ήταν πρώτα αθλητές και μετά ήταν φιλόσοφοι. Φιλοσοφία σημαίνει μελέτη θανάτου. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι ο φιλόσοφος πρέπει να μελετάει. Βγάζει ήρωες, βγάζει μόνο προδότες, βγάζει μόνο εβραϊκά καθάρματα τα οποία μισούν ότι έχει σχέση με τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Γι' αυτό έχουν εμβολήσει και έχουν ισοπεδώσει το ελληνικό σύνταγμα από το 1974 με την Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή, όταν το αναχαιτήσανε και το παραβιάσανε 7.000 φορές. 7.000 φορές έχουν παραβιάσει το ελληνικό σύνταγμα, αλλά πάνω απ' όλα ισοπεδώσανε αυτό που είπε ο πατέρας της ιατρικής, που ήταν ο Ιπποκράτης, ο Ασκληπιός και ο Γαλινός. Τι είχαν πει αυτοί οι τρεις πατέρες? Ότι τα εμβόλια και τα φάρμακα πρέπει να δίνονται μόνο προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Αυτοί λοιπόν αποδείξανε ότι οι γιατροί δεν θέλουν να... Εμείς δεν κράζουμε την αλήθεια για να ξεχωρίσουμε από το πλήθος. Εμείς κράζουμε την αλήθεια για να ενώσουμε το πλήθος. Ο Εσχύλος έλεγε «αλλού δεν έρπει ψεύδος εις μήκος χρόνου». Δηλαδή δεν μπορεί ένα ψέμα να περάσει τα 600 χρόνια. Ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός περάσανε τα 600 χρόνια. Άρα είναι αλήθεια. Είναι συνέχιση του ενός με του άλλου.